Καλησπέρα σας, Σαλόνικα Master League, Δευτέρα 29 Μαΐου σήμερα. Η ομάδα των Emoji αντιμετωπίζει την ομάδα των Pistols στο γήπεδο του Έρντο. Οι Pistols είναι αυτοί που θα κερδίσουν το τζάμπολ. Ο Αλζίδης θα δώσει το Μιχελί, θα πάρει το τρίνα από τον Πρωτογερόπουλο, θα μπει μέχρι μέσα, ο Φόντας από τη γωνία, θα στάρει για τρεις, ο Ρωσίδης θα στοιχίσει. Αμυντικό ρυθμό την ομάδα των Emoji και τρέχει μπάλα στον DK, θα δώσει μια πάσα. Αυτός με τη σειρά που θα βρει το Βογιαντζή και αυτός το ένα τρίποντο θα είναι εύκοχο από τον Δημητριάδη τον πρόδομο. Θα κάνει το 3-0. Λαϊτζίδη θα δώσει τον Πρωτογερόπουλο και αυτός το Ρωσίδη. Ο Αλτζίδης ζητάει την μπάλα στο low post. Καλαϊτζίδη για 3, εύστοχος 3-3, εσυφαρίζει ο μάνα των Pistols. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Ο DK από κοντά θα εστοχίσει. Ο Δημήτρης Κιθανής θα πετύχει το πρώτο καλά στο μπασκετάκι στα Λόνικα και θα κάνει το 5-3 για την ομάδα του. Την ώρα που οι Pistols με το Μιχαλή θα κάνουν ένα λάθος, θα πάρουν στο baseline. Παραμένει το 5-3. Κατεβάζει για την ομάδα των Emoji. Θα επιχειρήσει να μπει μέσα. Θα δώσει την μπάλα στον Βογιατζή, ο οποίος θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Τρέχει η ομάδα των Pistols, Ατζίδης. Έχει σταματήσει η φάση, έχει προηγηθεί φάουλ. Σίδης, θα δώσει τον Πρωτογερόπουλο, θα δώσει τον Μιχελή. Μιχελής, θα στάρει για 2, θα στοχίσει. Το αμυντικό rebound για την ομάδα των Emoji. Ο Μπόγκας με την μπάλα. Ο Βάσκος θα ψάξει μια πάσα στο DK. Ο Βάσκος ξανά με την μπάλα. Ο Βογιατζής θα κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση, θα φτάσει κοντά, θα βάλει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Κάνει το 7-3 για την ομάδα του. Έχει δικαίωμα για μία βολή ακόμα. Άστοχη βολή, θα μην τυχόρει πάντα από τον Πρωτογερόπουλο. Θα βρει ένα κενό, θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα κερδίσει το foul, θα εκτελέσει 2 βολές, 7-53 ακόμα. Άστοχη η δεύτερη, ο Βάσκος θα μαζέψει τα αμυντικό rebound. Θα τρέξει μπροστά, θα δώσει γωνία και αυτός θα δώσει ο Βογιατζή, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Καλαϊτζής θα μαζέψει αυτό το αμυντικό rebound και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πόγκα. Γερόπουλος για 3, σαν στο εκεί. Βογιάζεις για το αμυντικό rebound. Τρέχει η ομάδα των Emoji. Θα μην μια πάσα. Ο Δημητριάδης έχει την μπάλα. Θα δώσει ξανά στο Βογιάζει. Ο
Μπόγκα, το οποίο θα τον στείλει στις βολές. Είναι το πέμπτο μαδικό το emoji. Ένα φάουλο από τον Μπόγκα που θα το στείλει και στον πάγκο. Ο Οργαντζής είναι αυτός που μπαίνει στο παιχνίδι. Αντζήρι στην πρώτη βολή, ο Ιτέλες στην μια δεύτερη. Άσοδος και στη δεύτερη βολή. Όμως είναι εκεί πέρα για να πάρει το rebound ο Καλαϊτζίδης. Και ο Μιχέλης από κοντά θα ασοχίσει. Η ομάδα των Ιμόντζης θα πάρει το αμυντικό rebound. Τρέχουν μπροστά, ψάχνουν μια πάσα. Δημητριάδης ο πρόδρομος, θα σταματήσει, θα σουτάρει για τρεις, θα ασοχίσει. Άλλη μια ευκαιρία για τους πίσω να σκοράρουν. Έχουν χάσει πολλές αυτές τις κατοχές. Αρτζίδης, καρδινιά πάσα, τη βρίσκει στο Μικέλη. Ο Μικέλης πάει αντίθετα από το screen. Πολύ όμορφη κίνηση, αλλά θα στοχίσει από κοντά. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Αντζίδης θα κάνει προσπίση, μπαίνει μέσα. Βρίσκει τον πρώτο Γερόπουλο που ήταν κάτω από το καλάθι. 5 δεύτερα ακόμα. Καλαϊτζίδης θα μπει μέχρι μέσα και θα στοχίσει. Θα κάνει το 7-6, θα μειώσει τον πόντο. Η ομάδα των Ιμότζη παραμένει μπροστά. Βάσκος, δίνει τον Πουλιαντή. Τρέχει ο Καλαϊτζίδης, θα βρει τον Μιχέλη και θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει άλλες δύο βολές. Αλλαγές για την ομάδα των Pistols. Επιθετικό rebound είναι κάτι που πληγώνει τους Ιμόντζης στα πρώτα λεπτά. Πίστερς έχουν πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. 4-3 ο Αλγίδης σε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν θα καταφέρει. Τρέχει η ομάδα των Ιμόντζη. Ο Βογιαντζής θα κερδίσει το φάουλ από το Καλαϊτζίδη. Δεν είναι πολλές όμως, είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ των Πίστερς. Αντίθετα από το screen, επιχειρεί να ξαναμπεί μέσα, ψάχνει μια πάσα, κλείνεται. Οργαντής ψάχνει και αυτός με τη σειρά μια πάσα. Κοντζαδάκης, θα τελειώσει ο χρόνος. Θα λήξει τα 14 δεύτερα που είχαν τη διάθεση για να κάνουν την επίθεση. Ο Αντίλης με την μπάλα. Το αριστερό lay-up, εύστοχο, 7-9 μπροστά η ομάδα των Pistols. Ο Βάσκος, σαν μια πάσα, θα βρει το Δημητριάδη, τον πρόδρομο, ο οποίος θα ευσοχίσει στο τρίποντο. 19, μπροστά ξανά η ομάδα των Emoji. Ο Τζιάκος Άρης έκανε πολύ ωραία προσπίση, δεν μπορεί να ολοκληρώσει όμως την προσπάθειά του. Μια όμορφη πάσα, Καραγιαούρης κάτω το καλάθι. Θα αστοχίσει από κοντά.
ετοιμάσει για την ομάδα των Emoji. Βάσκος θα πάει μέσα, θα κερδίσει το φαουλ. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά, πολλά φαουλ, πολλές επαφές. Ένα δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο. Ο Βάσκος έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Εστοχή την πρώτη, θα εσωφαρίσει. Θα βάλει το μάλλον μπροστά με δύο πόντους, θα κάνει το 11-9. Εδώ τώρα μπορεί να κάνει και το 12-9. Και εδώ το κάνει, δύο στις δύο βολές από τον Βάσκο. Βαγδίζει, κατεβάζει για την ομάδα των Pistols. Καραγιαούρη μέσα. Ο Γιαντής θα σταματήσει, ο Στάρ για 3, θα στοχίσει. Ο Μιχέλ θα μείνει το rebound. Μιχέλ θα πάει με το αριστερό, θα στοχίσει από κοντά. Ο Κοντζαδάκη θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Ο Βάσκος ετοιμάζει για άλλη μια επίδεση στον Emoji. Ο Οργανδί θα 15-9 και θα πάρουν time out οι Pistols. Επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Η ομάδα των Pistols έχει την κατοχή. Ο Παγκίδης πιέζει από τον Ισκανδί για το Σάρι. Μια πάσα μέσα στον Καραγκιαούρη. Βρίσκει τρεις αντιπάλους εκεί. Καλαϊτζίδης. Και ένα ξεμαρκάρι στο σούτ από τον Καναντζή. Εύστοχο. Θα κάνει το 15-11. Πολύ ωραία κυκλοφορία από την ομάδα των Pistols σε αυτή την κατοχή. Ο Βογιατζής θα σταματήσει, θα σουτάρει για 3. Θα ευθετήσει 18-11. Οι Emoji έχουν μπει μπροστά, έχουν επιβάλει το ρυθμό τους. Ζήτη, θα δώσει τον Καλαϊτζίδη. Δανατζής, άλλο ένα τρίποντο, εύστοχο. 18-14. Βανατζής έχει μπει ζεστός. 2 στα 2 έχει μέχρι στιγμής. Βάσκος θα πάρει το screen. Μια πολύ όμορφη πάσα μέσα στο Βογιατζή. Ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Θα κάνει το 20-14. 2-24 ακόμα για τελείωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάλα, 5 δεύτερα ακόμα, θα πάρει το σκρίνο του Καραγκιαούρη, το mid range. Άστοχο, αμυντικό rebound για την ομάδα των Emoji. Ο Γιαντής, Βάσκος. Κάνει μια πάσα εκεί πέρα στο Κοντζαδάκη. Πολύ όμορφη κυκλοφορία. Δημητριάδης ο πρόδρομος, εύστοχο και αυτό το τρίποντο. 23-14. Emoji πραγματικά πυροβολούν έξω από τα 6.75. Πολλά εύστοχα τρίποντα. Καναντζής θα πάρει το screen. Θα σουτάρει το πρώτο το άστοχο σουτ. Θα παραμείνει 23-14. 1 και 5 ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Βάσκος θα τα βάλει με όλους. Θα βρει εκεί πέρα τον Κοντζαδάνη. 5-14, διαφορά 11 πόντων. Έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο σερί Emoji. Τα πρώτα λεπτά ήταν πόντο-πόντο το μάτς. Τώρα έχουν πάρει μια διαφορά 11 πόντων. Ο Τζίδης, Καλαϊτζίδης από κοντά, καλάθι και φάουλ. Κάνει το 25-16. Θα εκτελέσει και μία βολή. Σαράντα
πάλι προς τα μέσα, κάτω το φάουλ. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Pistons. 27 δεύτερα ακόμα. Οργαντή θα κάνει το out. Ο οποίος θα γίνει ένα λάθος, οι πίσω θα βγουν μπροστά και να ο Δανατζής είναι εκεί να πάρει το θετικό rebound και να στοχίσει. Θα κερδίσει όμως το foul, θα εκτελέσει δύο βολές. 25-17, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Στην πρώτη, 25-18. Άστοχο στη δεύτερη, θα μαζεύει το αμυντικό ρημπάκι ομάδα του Σμότζη. Ο Γιαντής, θα δώσει στον Δημητριάδη τον πρόδρομο. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και θα κερδίσει το φάουλ πάνω στο τρίποντο. Τρεις βολές για τον Δημητριάδη τον πρόδρομο. Έχει πρώτη, 26-18, 2-1 ακόμα για τη λήψη του 10 λεπτού. Εύστοχη και η δεύτερη, 27-18, η emoji, είναι πάρα πολύ εύστοχη σε αυτό το 10 λεπτό. Εύστοχη και η τρίτη, 28-18, διαφορά 10 πόντων. 2 δεύτερα, 1, ένα μακρινό σουτ. Άστοχο, 28-18, σκορ πρώτη 10 λεπτού, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο 10 λεπτό. Οι Μόντζοι έχουν πάρει μια διαφορά 10 πόντων, 28-18. Τα πρώτα λεπτά ήταν κάπου ισορροπημένα από την και πέρα επέβαλε το ρυθμό τους. Πολλά εύκολα σουτ, διαφορά στους 10 πλέον. Μιλιάδη στο πάδο, σε γυρίζει το παιχνίδι. Ένα άστοχο σουτ, το αμυντικό rebound. Φάουλ. Φάουλ όμως πριν διαιτητής. Ο Στεφανίδης, ο Δημήτρης είναι αυτός που θα πάει στις βολές, θα κέρδισε το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη βολή, έχει το δικαίωμα για άλλη μία. Εύστοχο στη δεύτερη, θα κάνει το 29-18, διαφορά στους 11. Καλαϊτζίρης να δώσει κατεβάζει την ομάδα των Pistols. Θα δώσει το 3-4, ο οποίος θα στοχίσει. Αλλά ο Καλαϊτζίρης θα πάρει το επιθετικό ριμπάουντ, θα δώσει το πρώτο Γερόπουλο, θα στοχίσει και αυτός από κοντά. Ο Δημητριάδης ο Τάσος τώρα θα κατεβάζει την ομάδα των Emoji. Ψάχνει πάσα, δεν θα τη βρει κάπου. Τρέξει και θα καλύψει ο Οργαντής. Θα πάρει το screen, ψάχνει για μια πάσα. Δημητριάδης ο Τάσος για 3. Άστοχος. Airball μπάλα. Ο Μιχέλης θα κατεβάζει την ομάδα των Pistons. Τρέχουν οι Pistons. Ο Σάρης, Καλαϊδίδης. Ο Ροσίδης. Για το Σάρης. Φάουλ χαμηλά από το Γιανακουδάκη και κερδίζει ο Μιχέλης. Μιχέλης ήταν από την μπάλα, αντίθετα ο Μιχέλης για μια ακόμα φορά και για μια ακόμα φορά θα πάει στο αριστερό λιάμα, αυτή τη φορά δεν θα είναι έστοχος, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιανακουδάκη, θα εκτελέσει δύο βολές. Thank you.
επιθέσιμο για την πρώτη βολή. Εστόχος, 29-19, διαφορά στους 10. Εστόχος και στη δεύτερη, θα μειώσει κάτω από 10, 29-20. Ο Οργαντζής είναι αυτός που θα περάσει στο κέντρο για την ομάδα των Ιμόντζη. Θα δώσει ο Δημητριάδη τον Τάσο. Και αυτός θα δώσει μέσα. Καλαϊτζίδης, Πρωτογερόπουλος για τρεις, άστοχος, είστε στο μακούν της μπάλα Στεφάνη. Οργαντζής, θα δώσει μπροστά στο Σανίδη που ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Δημητριάδης, δεν μπορεί, θα του πλέξει ο Ρωσίδης, μια πάσα μακρινή. Και ο Τριακοσάρης, θα εξοχίσει, θα κάνει το 31-22. Μέσα, δεν μπορεί να βρει ισορροπία μετά την επαφή, θα στοχίσει. Και ο Μιχέλης από κοντά του θα στοχίσει σε ένα πάρα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Και time out από την ομάδα των Ιμόντζη, επιστρέφουμε σε λίγο. Και ο Πρωτογερόπουλος, άλλο ένα χαμένο εύκολο καλάθι από τους Pistons. Φαίνεται πως σαστίζουν όταν βρίσκονται κοντά στο καλάθι. Θα πάρει την μπάλα. Κλείνεται κοντά στα λάθη, ψάχνει μια πάσα. Καλοχή παραμένει για τους Ιμόντζη. 8 δεύτερα ακόμα για να κάνουν επίδεση. Επιστρέφει στο παιχνίδι και ο Καραγκιαούρης. Θα μασάρει το Δημητριάδη τον Τάσο. Στεφανίδης στο low post. Θα ευστοχίσει ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκεί πέρα. Θα κάνει το 33-22. 7-13 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Υψηλό σκορ από την ομάδα του Ιμόντζη. Έχουν βάλει πολλά σουτ. Διακοσάρης θα πάρει το screen. Θα παραμείνει ο Ιμόντζης στους ίδιους. 12-14 ακόμα για την επίθεση. Θα βγει από το screen. Θα πάρει άλλο ένα screen. Μπαλά μέσα στο Καραγκιαούρη, ο οποίος έχει 5 δεύτερα για να δουλέψει εκεί πέρα. Θα κερδίσει το foul. Ο Στεφανίδης απρόσεχτα χτύπησε το χέρι του Καραγκιαούρη. Θα εκτελέσει 2 βολές. Τώρα πάλι κάτω από τις 10-33-24, 6-50 ακόμα. Ο Βάστος οργανώνει την ομάδα των Ιμόντζη. Μια πάσα στο Δημητριάδη τον Αναστάση, ο οποίος θα χάσει το τρίποντο. Ρωσίδης, Καραγκιαούρη, συμπαλά μέσα. Ένα πολύ όμορφο καλάθι, πολύ όμορφο κίνηση από τον Καραγκιαούρη. Κάνει το 33-26. Βλέπουμε ότι η ομάδα των Πίστονς προσπαθεί να βάλει την μπάλα μέσα στο low post, ο Βάσκος για 3.
θα αυτοχύσει. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. 6 και 17 ακόμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Τον Αυτίδη τον μπαίνει μέσα, ψάχνει μια πάσα, θα κάνει το λάθος. Ο Βάσκος προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του, θα βρει μια πάσα στην Οργαντζή, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Αυτίδη. Καλό φάουλ, ήταν το τρίτο της ομάδας του, δεν είναι βολές, υπήρξε ισορροπία στην άμυνα. Θα σουτάρει ο Δημητριάδης ο πρόδρομος, θα αστοχίσει. Αγτζίδης με την μπάλα. Θα το πάρει Μιχέλης Καραγιαούρης, πάλι μπάλα μέσα. Γυρνάει Καραγιαούρης. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Καραγιαούρης σχεδόν γυρνάει το μάτς μόνος του. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης από τους emoji που μπορεί να το μαρκάρει και το βλέπουν αυτό οι Pistols. Παίρνει πολλές κατοχές πάνω του. Εύκολο στην πρώτη βολή ο Καραγιαούρης, συνεχίζει που είχε 2-2 πριν, 3-3 τώρα. Εκτελέσει την τέταρτη μέσα σε λίγα λεπτά. Τέσσερις στις τέσσερις για τον Καραγιαούρη και 33-28. Μειώνουν οι Pistols στους 5 διαφορά. Δεν είναι πλέον διψήφια. Ένα τρίποντο για τις emoji, άστοχο, αρκεί το αμυντικό rebound. Θα τρέξουνε μια πάσα στα πόδια του Ευαγγελίδη, θα καταφέρει να τη σώσει. Ευαγγελίδη θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει. Θα κάνει την προσπίση. Θα χτυπήσει το χέρι του και ο Ευαγγελίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Άστοχη η πρώτη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Εύστοχη η δεύτερη, θα κάνει το 33-29. Οι Pistols έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Θέλει να το πιέζει. Θα κάνει μια πάσα στον Μπόγκα, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Μιχέλη το αμυντικό rebound, τρέχει για τους Pistols. Είπαμε γυρίσει στο παιχνίδι, το momentum είναι μαζί τους. Καραγιαούρης για άλλη μια φορά την μπάλα στο low post. Θα μείνει μόνος του, θα στοχίσει από κοντά τώρα. Είπαμε δεν μπορεί να γυρίσει όλο το παιχνίδι μόνος του. Βογιατζής, θα δω στο Βάσκο. Βογιατζής ξανά. Μάχη Συρίων εκεί πέρα, Βογιατζής Ευαγγελίδης. Και το rebound, το rebound ο Καραγιαούρης, άλλο ένα. Πιο Αγδίδη, θα δω στο Μιχέλη. Γι' αυτός με τη σειρά του Διακοσάρη. Παίρνει το χώρο του. Επιχείρη να μπει προς τα μέσα, θα βρει τον Καραγιαούρη μακριά από το λόγο που τον έχουμε συνηθίσει, θα κάνει το λάθος. Ο Τρισανίδης είναι αυτός που θα κλέψει την μπάλα, θα επιχειρήσει να πάει μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος, πάει στον Αγτζίδη, πάνω κάτω η μπάλα τα τελευταία λεπτά. Αγτζίδης δεν καταφέρει να τροφοδοτήσει σωστά τον Καραγιαούρη. Τρέχουν τώρα οι μότζοι με τη σειρά τους, Δημητριάδης, Βάσκος και λάθος. Καταφέρουν να συνεννοηθούν. Τρία και 49 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Εξάει.
Pistols μπορούν να μειώσουν το καλάθι σε αυτή την κατοχή. Έχουν κάνει το comeback. Επιστρέψει το παιχνίδι, ξεκίνησε κάπω μακρά. Οι Μότζι βλέπουμε ότι δεν βάζουν πλέον τα τρύπατα που βάλαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Μιχέλη θα πάρει το screen. Θα δώσει μέσα στον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης Δημητριάδης, άλλη μάχη. Άλλη μάχη. Άλλο ένα φάουλ, κερδισμένο. Και άλλες σχολές για τους Pistols. Επιστρέφει ο Δημητριάδης ο Τάσος. Πρέπει να βρουν απαντήσεις. Ποιος μπορεί να μαρκάρει τον Ευαγγελίδη, ποιος μπορεί να μαρκάρει τον Πρωτογερόπουλο. Μηδέν στις δύο βολές για τον Ευαγγελίδη. Χάνει την ευκαιρία εδώ να μειώσει στο καλάθι. Παραμένει στο 23-29. Ο Γκάς θα το συμπογιαζεί και αυτό στον Βάσκο. Βάσκο μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο διαιτητής, χαμηλά είναι το φάουλ. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Pistols. Από εδώ και πέρα κάθε φάουλ είναι βολές. Ο Πάσκος στο out. Ψάχνει μια πάσα, θα βγει τον Δημητριάδη τον Τάσο. Και από εδώ και πέρα θα βγει τον Βογιαντζή. Και είπαμε ότι το προηγούμενο ήταν το τελευταίο που μπορούσαν να δώσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Δημητριάδης ο Τάσος θα πάει στις βολές. 33-29, ξεκολλήσουν από το 33. Ο Δανατζής επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Αντζίδη. Θα κάνει το 34-29, άλλη μια βολή. Αυτό και αυτή θα παραμείνει το 34-29, συν 5 για την ομάδα των Emoji. Μιχέλης. Ο Βάσκος θα σβρώσει τον Λυκοκώστα. Αποτέλεσμα Λυκοκώστας να πάει βολές. 3-10, πολλά τα φάουλ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Χαλάς ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Δεν βλέπουμε τρίποντα, δεν βλέπουμε screen, δεν βλέπουμε κάποια πλάνα από δύο ομάδες. Άσχημα στο λίγο κόστος στην πρώτη βολή. Εκτελέσει άλλη μία. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Ο Μιχέλης παλεύει, δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Και αυτό σημαίνει ότι ο λίγο κόστος που πήγε να πιέσει συνέχεια να κάνει και αυτό φάουλ. Τις βολές αυτή τη φορά θα πάει ο Μπόγκας. Άφαγω την πρώτη βολή ο Μπόγκας. Έχει άλλη μία για να εκτελέσει. Εδώ στη δεύτερη. 35-29 στο σύνεξι μόζι. Το νευρικό παιχνίδι δεν ξέρουμε κατά πόσο τους βοηθάει. Θέλει να τρέξουν. Είδαμε ότι είναι έφτωχη στο τρίποντο. Θα αναντζείς, θα μείνει μόνος του, θα σου πάρει για τρεις. Να πολύ όμως ενέργεια, αλλά θα αφαιρθήσει. Βάσκος, σταματάει, σου πάρει για τρεις. Και αστοχή. Ο Δανατζής θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Καλά, η Τζίδη ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Θα δώσει το Μιχέλη. Μιχέλης δεν μπορεί να περάσει τον Βάσκο. Λαϊτζίδης, το σουτάρι για τρεις, θα αστοχίσει. Καλαϊτζίδης θα πάρει ο ίδιος τον θετικό rebound. Ψάχνει μια πάσα, θα βρει τον Ευαγγελίδη. Και αυτός θα δώσει το Μιχέλη. Θα αστοχίσει ο Μιχέλης όμως τον θετικό rebound. Φεύγουν οι Μότζι, δεν σιγούρεψαν το αμυντικό rebound. Δανατζής για τρεις, δεν θα το τιμωρήσει.
Ο Βάσκος τώρα θα σιγουρέψει με την κορυμπά. Θα τρέξει για την ομάδα του. Ο Μπόγκας θα δώσει στο Δημητριάδη. Και αυτός θα ευδοχίσει ο Δημητριάδης ο Τάσος. 37-29. Οι Μόντζοι ξαναπαίρνουν διαφορά. Καναντζής στο Μιχέλη. Και αυτός θα κάνει το Eurostep. Θα βρει μπροστά του το Δημητριάδη. Θα καταφέρει να ευδοχίσει. Δεν καταφέρει να ευδοχίσει ούτε ο Βαγγελίδης. Για τη λήξη του ημιχρόνου 37-29 μπροστά η Μότζι. Καραγιαούρης από κοντά θα ευστοχίσει. Μπήκε ο Καραγιαούρης. Προβλήματα για τους Μότζι. 37-31. Βάσκος κατεβάζει μια πάσα λίγο απρόσεκτη, θα την σώσει ο Βογιατζής, θα στοχίσει από κοντά. Καραγκιαούρης στο αμυντικό rebound. Πολλές μάχες βλέπουμε. Καλαϊτζίδης θα βρει το 300, θα σουτάρει ο Τρεις. Θα ευστοχίσει. 37-34. Μόλις πήγαν να ξεφύγουν οι Μότζοι, επέστρεψε στο παιχνίδι η Pistols. Διαφορά στους Τρεις. 55 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Φάουλ που θα κερδίσει ο Βάσκος. Δεν έχει σημασία αν τα χαμηλάει στο σουτ. Είπαμε είναι συμπληρωμένο τα ομαδικά. Δύο βολές για τον Βάσκο. Έφτασε η πρώτη βολή, 38-34. Έχουμε με θέλες και τη δεύτερη. Άστοχος αυτή, πολύ άστοχος για την ακρίβεια, δεν χτυπάει καν σε φάνη. Μένει για 3 δευτερόλεπτο, 34 κατεβάσει για την ομάδα των Pistols. Καραγιαούρης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Το χέρι του πίσω στην πλάτη του αντιπάλου με τον αγκίστρος έτσι. Βάσκος να δούμε την επιλογή του. Όλη η ομάδα των πίσω έτσι είναι κλεισμένη μέσα. Κλειστό μανουμάν. Θα μείνει μόνο ο Δημητριάδης ο Τάσος. Θα αστοχίσει ο Καραγκιαούρης. Θα μιλήσει άλλο ένα μηνικό 20 δευτερόλεπτα. Όλα για τους πίσω. Καλαϊτζίδης θα ξοδέψει λογικά το χρόνο. 300, θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει και αμυντικό rebound από τους Μότζοι, οι οποίοι τρέχουν 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα μείνει μόνο στο Βάσκο, στο Σταριατρής, θα αστοχίσει. Λήξη ημιχρόνου, 38-34, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Οι Pistols έχουν την κατοχή, 38-34. Θα δώσει τον Αλτζίδη, θα πάρει ένα σκρίνο στον Ευαγγελίδη. Προσπαθεί να την ξαναδώσει την μπάλα, δεν θα καταφέρνει. Και ο Μιχέλης με ένα mid-range θα κάνει το 38-36, θα μειώσει στους 2. Η ομάδα του έχει ξέρει για τα καλά στο παιχνίδι. Μια τάπα εκεί πέρα από τον Ευαγγελίδη, πολύ όμορφη φάση. Μόλις τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της 3 δεκαλέπτου. Ας δείχνει 300 στο τρίποντο. Τρέχει η ομάδα των Μότζοι τώρα. Θα κλέψει ξανά ο Τζίδης, πολλά λάθη. Μιχέλης. Θα δώσει τον Ευαγγελίδη, ο οποίος ψάχνει μια πάσα. Θα παίξει πλάτη, το χουκ, άστοχο. Τρέχει ο Βάσκος, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει από κοντά. Δεν καταφέρνει ο Τζαδάμις να πάρει το επιθετικό rebound.
μπορεί να βάλει μπροστά την ομάδα του με ένα τρίποντο. Μισέλης θα πάρει δύο screen. Με το Βάσκο αντίπαλο προσπαθεί να πάει μέσα. Βρίσκει μια πολύ όμορφη πάσα. Πολύ ωραίο τριγωνάκι εκεί πέρα. Θα βρει ξανά τον Αγδίδη και θα κάνει το 38-38. Πίστοψε, επέστρεψαν και ισοφάρισαν το παιχνίδι. Βογιατζή, αυτό το Βάσκο και ο Βάσκο μέσα. Και πολύ ωραία κυκλοφορία ο Βογιατζής. Θα κερδίσει το φάουλ λίγο πριν τη λήξη των 24 δευτερολέπτων. 8 λεπτά ακόμα για την περίοδο, 38-38. Η Μότζη μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιβάλλουν ξανά το ρυθμό του. Πίστοψε, επέστρεψαν. Αλλά εδώ πέρα ο Δημητριάδης ο πρόδρομος. Θα ευστοχεί στο τρίποντο, θα κάνει το 41-38. Δείχνοντας ότι δεν θα αφήσουν εύκολο τους πίστοψε να μπουν μπροστά στο σκορ. Μικέλης θα πάρει ένα σκριν. Θα μπει μέσα, πολύ όμορφη κίνηση, θα ασοχίσει. Ο Τζαδάν θα πάρει το αμυντικό rebound. Το Βάσκο τρέχει για την ομάδα των Emoji. Θα βρει μια πάσα. Ένα σουτ άστοχο. Δεν καταφέρνει ο Μισελή τελικά. Μετά από μεγάλη καραμπόλα ίσως καταφέρουν να πάρουν το αμυντικό rebound. Την μπάλα καταλήγει στην Ρεκοσάρη. Περιμένει στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ρεκοσάρη, Ιατρής, αστοχή. Αμυντικό rebound για το Βογιατζή. Θα κερδίσει το φάουλ, 7 λεπτά ακόμα. 41-38. Θα δώσει τον Οργαντζή. Το Βάσκος για 3, έστοχος. Δεύτερο τρίποντο συνεχόμενο, 44-38. Time out από την ομάδα των Pistons, επιστρέφουμε σε λίγο. Δύο τρίποντα του Βάσκου και του Δημητριάδη ανάγκασαν τους Pistols να πάνε στο time out και επιστρέψαμε. 6:45 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οι Pistols κατάφεραν να σοφαρίσουν, τώρα τα τρίποντα αυτά έχουν βάλει τους Emoji μπροστά με 6 πόντους. Αστοχούν από κοντά οι Pistols, Βάσκος. Τρέχουν οι Emoji. Πολύ όμορφη κίνηση, θα κερδίσει το φάουλ, θα καταφέρει να βάλει το καλάθι, να πάρει το maximum από αυτή τη φάση. Αλλά θα εκτελέσει τώρα δύο βολές. Άλλο ένα δεκάλεπτο με πολλές επαφές, πολλά φάουλ. Η ένταση είναι πολύ ψηλά. Έστοχη πρώτη βολή, 45-38. Έστοχη και η δεύτερη, 46-38. Ένα 8-0 σερί τώρα για τους Emoji. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Pistols. Μικέλη θα πάει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Βγαίνει η Emoji με τον Γιώργο Οργαντζή. Βήματα, όπως λένε οι διαιτητές. Κάπου χάθηκε εκεί με τον βηματισμό του. Χάνουν την ευκαιρία οι Emoji να πάνε σε διψήφιο διαφορά. Αναντζής, δίνει το Μισέλη. Μισέλης ανάποδα από το screen. Θα δώσει την ανάσα τον Αναντζή. Αναντζής ο Φώτης. Βήματα και από τον Αναντζή το Φώτη. Ίσως τότε προτιμότερο να πάει για το σουτ. Είναι έστοχος, είναι καλός παίκτης. Θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα των Emoji. Ένα φάουλ από τον Θανατζή που είναι το τελευταίο που μπορούν να δώσουν οι Pistons. Από εδώ και πέρα κάνουν φάουλ των Pistons, είναι πολλές. Μια μακρινή πάσα από τον Θανατζή, βλέπετε τον Μικέλη.
Ευτυχώς και το φάουλ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς δεν στέλνει τις βολές ακόμα στο τελικό μίσθωρο. Μόλις το πρώτο φάουλ για την ομάδα των Ιμότζ αυτό το δεκάλεπτο. Μαζί του και Στεφανίδης, ο Γερόπουλος, την μπάλα, μια πάσα, βρίσκεται ο Βαναντζή. Ο Βαναντζή θα πάρει τρεις, θα μείνει μόνο στο τετάρι. Άσο από το σούτο όμως, ο Στεφανίδης θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Βάσκος με την μπάλα. Ο Βάσκος πολύ ωραία προσπίση. Δεν καταφέρει όμως να ολοκληρώσει όλη τη φάση. Μιτσέλης τρέχει, θα βρει μπροστά τον υπάλλου. Θα το κόψει ο Βογιαντζής εκεί πέρα και στην προσπάθειά του να σώσει την μπάλα. Πατάει πάντα στην baseline. Παραμένει διαφορά των 8 πόντων. 46-38, 5 και 7 ακόμα για τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Στην πρώτη βολή μπορεί να εκτελέσει τώρα μια δεύτερη. Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Πρωτογερόπουλος θα μας έχει στο αμυντικό rebound. Δεν βάζει και την μπάλα για την ομάδα των Pistons. Πρέπει να τη δράσουν. Έχουν ένα 8-0 που τρέχει για την ομάδα των Ιμόντζ αυτή τη στιγμή. Ρωσίδης προσπαθεί με το αριστερό, μπαίνει μέσα. Αστοχή από κοντά, το rebound θα το πάρει ο Δημητριάδης ο πρόδρομος. Βάσκος βρίσκει στη γωνία το Γιαννακουδάκη, ο οποίος θα βρει και αυτός με σειρά. Στεφανίδης, αστοχή στην κοντά. Τρέχουν οι Πίστος. Πρωτογερόπουλος θα κάνει βήματα στην προσπάθειά του εκεί να ξεμαρκαριστεί, να βρει μια καλύτερη θέση για να μπορέσει να ευτοχίσει από κοντά. Παραμένει το 46-38 εδώ και πολλή ώρα. Για να φουδάκι θα κατεβάσει για την ομάδα των Ιμότζι. Εδώ στο Βάσκο. Τότε επιθετικό φάουλ από το Στεφανίδη. Δεν καταγραμμάτισε αυτό το σώμα του. 3:58 ακόμα για τη λήξη 3 δεκαλέπτου. 2-5 τα φάουλ. Έχουν να δώσουν άλλα 2 φάουλ οι Μότζι. Βαναντζής μόνο του, δίνει στο Καραγιαούρη. Το χέρι όμως του Βογιαντζή εκεί πέρα θα τον αναγκάσει να χάσει τον ελασμό του, να χάσει την τρίπλα του και να βγάλει την μπάλα τελικά έξω. Βάσκος, Στεφανίδης, θα κάνει προσπίση, θα μπει μέσα, θα στοχίσει. Θα πάρει τον rebound. Τρέχει ο Δανατζής. Δίνει στον Καλαϊτζίδη, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι μετά από αρκετή ώρα και θα στοχίσει κιόλας. 46-40. Τρέχουν οι Μότζι. Μια πάσα πολύ όμως στο Βογιαντζή, θα στοχίσει. Καραγιαούρης, θα δώσει το Δανατζή.
2-3, ένα γρήγορο 5-0 από τους Pistols. Βάσκος, θα δώσει την μπάλα στον Μπογιατζή. Εκεί πέρα θα καταφέρει να του βλέπει την μπάλα στον Αγγίδης. Τρέχουν οι Pistols, Δαναντής σταματάει. Θα δούμε αν θα ευτυχεί από το ίδιο σημείο που έφτιαξε πριν. Μια λάθος επιλογή, κακή πάσα. Εστοχή στο τρίποντο, παίρνει και το φάουλ. Θα κάνει το 49-43. Έχει το δικαίωμα να εκτελέσει και μία βολή. Δημητριάδης ο πρόδρομος, το έμεσο τετράποντο, θα κάνει το 50-43. Το 5-0 έγινε απευθείας εξαφανίστηκε σχεδόν το τετράποντο αυτό. Σταματάει ο Ρωσίδης, ο Ταργιατρής, αστοχή. Δημητριάδης ο πρόδρομος, μαζεμιστικό, Βάσκος τρέχει τώρα. Σταματάει ο Ταργιατρής, έστοχο κι αυτό. 53-43. Στους 10 διαφορά. Μετά από πολλή ώρα ξανανεβαίνει η διαφορά στους 10. Ισοφάρισαν 38-38 πριν. Καλά η Τζίδης. Προσπαθεί να μπει μέσα. Πολλά άτομα εκεί πέρα. Αυτοχή. Ο Βάσκος τρέχει την ομάδα των Ιμόντζι. Στη γωνία. Ο Γιανακουδάκης. Αυτοχή στο τρίποντο. Καραγιαούρης ο Eurostep. Δεν πήγε τρίπλα. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει εκεί. Βρήκε πολλά σώματα μπροστά του. Με αποτέλεσμα να πέσει την μπάλα, ξανακάνει τρίπλα. Βάσκος, 1,5 λεπτό ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μπάλα μέσα στο Στεφανίδη. Και αυτός θα δώσει τον Μπογιατζή. Άλλο ένα τρίποντο. 56-43. Τρίτο τρίποντο συνεχόμενο για τους Ιμόντζι. Δανάντζης με την μπάλα. Ρωσίδης στον Καναγιαούρη. Θα κλέψει ο Στεφανίδης. Μια προσπαθή στον Τάρκα. Ο Βάσκος εκεί προσπαθεί. Καταφέρνει να τρέξει. Βάσκος δίνει στον Βογιατζή. Άστοχο το τρίποντο αυτό. 48-4 όλο το Γερόπουλος δεν τρέχει κι αυτός. Θέλει να ηρεμήσει λίγο το ρυθμό. Φτάνει μια πάσα, βρίσκει τον Καλαϊτζίδη. Θα δώσει τον Δανατζή. Και θα ευθύσει ο Δανατζή στο τρίποντο. 56-46 για απάντηση των Pistols. Στις 10 διαφορά, 31 δευτερόλεπτα ακόμα. Βάσκος θέλει να εξαντλήσουν όλο τον δικό του χρόνο. Να μην αφήσουν χρόνο στους αντιπάλους. Έχει μπροστά, δίνει το Πρωτογερόπουλο, αστοχή από κοντά. Τώρα Βογιατζής, ένα δεύτερο, σουτάρει για τρεις και άστοχος. 56-46, σκορ τρίτου δεκαλέπτου. Τελευταίο δεκάλεπτο, 56-46, μπροστά η ομάδα των Ιμόντζι. Ένα τελευταίο δεκάλεπτο που αν οι Pistols θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη, πρέπει να αρχίσουν πολύ δυνατά. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος, βγάζουν την πρώτη άμυνα. Καλαϊτζίδης εκεί πέρα παρεμπόδι στον αντίπαλό του. Καλαϊτζίδης κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των Pistols. Θα πάρει ένα screen. Θα βρει. Προσπαθεί να βρει τον Μιχέλη, δεν θα τα καταφέρουν, δεν θα συνεννοηθούν οι δυο τους. Μπάλα περνάει στους Ιμόντζι. Δίνει στον Μπόγκο και ο Μπόγκο στο Τεξανίδη, θα στοχίσει από κοντά. Καγκιαούρ, θα μαζέψει το rebound τώρα.
Μπαουτζίδης, Καραγιαούρης. Επιβλητικά εκεί πέρα θα κάνει το 56-48. Είπαμε αν δεν βρουν αντίδοτο στο Καραγιαούρη μπορεί να ξαναγίνει αυτό που έγινε στο δεύτερο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι πίσω. Οργαντής, μια πάση στον Μπόγκα. Και αυτό στο Φογιατζή, θα σου πάρει για 3, αστοχή, καλά εγγύρισα με την κορυμπάουν. Θα δώσω στο Μιχέλη, και θα πάει δεξιά. Μόλις τράει στο παρκέ, μπάλα θα βγει εκτός. Αλλαγές, επιστρέφει ο Ευαγγελίδης στο παιχνίδι. Σταματάει ο Αγγίδης, ένα mid-range, πολύ άστοχο. Ο Δημητριάδης ο πρόδρομος είναι εκεί πέρα για μαζεύτητα αμυντικό rebound. Στα πόδια του Μπόγκα υπάρχει τον Μπογιαντζή. Και είναι η σειρά των πίσω που θα τρέξουνε. Καλαϊτζίδης, θα βρει τον Μιχέλη. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει τρίπλες του, να μπει προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπόγκα. Θα εκτελέσει δύο βολές. Άλλο ένα ζευγάρι βολό για τον Μιχέλη. 56-48. Αν ευστοχίσει τώρα μπορεί να κατεβάσει διαφορά στους 6. Ένα καινούργιο παιχνίδι μετά. Άστοχο στην πρώτη βολή. Θα εκτελέσει σε λίγο τη δεύτερη. Θα κάνει το 56-49. Στους 7 η διαφορά. Επιστρέφει το παιχνίδι ο Βάσκος. Επιστρέφει το παιχνίδι και ο Δημητριάδης ο Τάσος. Ο Βάσκος ο οποίος έχει αναλάβει να κατεβάζει όλες τις μπάλες των Emoji. Στον Μπόγκο και αυτό στο Φογιατζή για 3, άστοχος. Θα πάρει το rebound ο Καλαϊτζίδης. Και αυτό θα δώσει τον Μιχέλη. Στις 7 η διαφορά. Καλά η ζήτη ξανά στο post. Με αντίπαλο το Βάσκο. Πολύ ωραίο ζευγάρι αυτό, θα κερδίσει το φάλο το Βάσκο. Υπήρχε διαφορά εκεί πέρα, ήταν πιο ψηλός ο Καλαϊτζίδης. Στο Μιχέλη και αυτό θα πάρει το σπίτι του Ευαγγελίδη. Μια πολύ όμορφη πάσα εκεί πέρα. Δεν καταφέρνει όμως να γίνει καλάθι. Ο Ευαγγελίδης θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Πολλά εύκολα καλάθι που έχουν χάσει από τους Pistons. Άλλα 14 για την επίθεσή τους. Θα βγει, θα πάρει ξανά το σπίτι από τον Ευαγγελίδη. Όχι, θα πάει αντίθετα. Θα βρει τον Αγγίδη, ο οποίος θα στάρει για 3 και θα στοχίσει. 56-52 time out από τους Μόζι. Ο Βάσκος θα κατεβάσει την μπάλα. 56-52, ο Στεφανίδης μια κίνηση, αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Κοντζαδάμι, ο οποίος θα κάνει ένα λάθος, ο Αγγίδης θα κλέψει και τώρα θα δώσει τον Μιχέλη, θα κάνει το 56-54, ένα 8-0 σερί από τους Pistols. Είπαμε το τίντο τελευταίο δεκάλεπτο, πρέπει να δώσουν τα πάντα τώρα δύο ομάδες. Βάσκος επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, το δεξί lay-up, θα πάρει το foul.
δευτερόλεπτα 3 πόντους διαφορά και τώρα 4. 58-54. 6-50 ακόμα για τη λήξη. Αρδίδη. Αγγελίνης. Ψαχνεί ο Αρδίδης από τη γωνία. Πήρε να μπει προς τα μέσα. Πολλά σώματα εκεί πέρα. Θα βρει τον Καλαϊτζίδη, αλλά θα στοχίσει από κοντά. Τρέχουν οι Μότζι, ο Βάσκος. Μόλις το τρίτο της ομάδας. Μισελή. Θα πάρει με τον Αγγελίδη. Όχι, πάρει αντίθετα, πάει. Καραγκιαούρης. Χαμηλά. 5-4. Θα σου πάρει, θα στοχίσει. Στο ένα καλάθι. Βάσκος. Θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Θα δώσει το Βογιατζή. Θα σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Ο Αγγίδης αμυντικό rebound. Τρέχουν οι Pistols. Το momentum είναι μαζί τους. Καλαϊτζίδης. Ξανά στον Αγγίδη. Προσπίση. Θα κερδίσει το φάουλ. Δημητριάδης ο Κάος δεν μπορούσε να σταματήσει κάπως αλλιώς από τη στιγμή που είχε ήδη επιδείξει. Ναι, το τέταρτο φάουλ των Emoji, από εδώ και πέρα κάθε φάουλ τους θα είναι βολές. Θα συμπληρώνουν πολύ νωρίς και σε αυτό το δεκάλεπτο. Αγδίδης για 3, αστοχή. Αμυντικό rebound εκεί πέρα του Στεφανίδη. Φαίνεται ότι η απάντηση Στεφανίδης να μαζέψει τα rebound, ένα ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες. Για τρεις ο Στεφανίδης αστοχή. Αγγίδης. Θα δώσει μέσα στον Καραγκιαούρη, το φάουλ και βολές. 5 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του παιχνιδιού. 58-56, ο Καραγκιαούρης έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει ένα δραματικό παιχνίδι. Οι Emoji είναι μπροστά του περισσότερου του παιχνιδιού, αλλά ποτέ δεν έχουν πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Οι Pistols βρίσκουν τον τρόπο κάθε φορά να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα αν δύο βόλες του Καραγκιαούρη. Θα τους κάνουν να ισοφαρίσουν τώρα στο παιχνίδι. Αυτό έχει στην πρώτη, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άλλη μία. Έστω στη δεύτερη, 58-57. Πέντε τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Κυριολεκτικά στον πόντο. Βάσκος, θα βρει το Δημητριάδη, θα στοχίσει. Μιχέλης τρέχει για τους Pistols, να δούμε αν θα μπουν μπροστά μετά από πολλή ώρα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Thank you.
ισοφαρίζει, 58 όλα τον θέλει. Και τώρα 58-59, έναν πάνω οι Pistols. Μείνε, μείνε εκεί. Μπάλα στο Βάσκοβο, για Γκίστα του κάνει το screen, θα ξαναπάρει την μπάλα. Μάχη εκεί πέρα με το Καραγιαούρη. Θα πάρει το φάουλ ο Βογιατζής. Σιμότζι. Φαίνεται μια όλα. Άλλη μια. Εξήντα 59. Ξανά μπροστά η Μότζι. Καλά η δίκη με την μπάλα. Είναι μέσα. Στο Καραγκιαούρι. Καλά η δίκη ξανά στο Καραγκιαούρι. Μια πάσα στον Ευαγγελίδη, δεν θα βγει. Παραμένει όμως η κατοχή, 11 δεύτερα ακόμα για να κάνουν την επίδεσή τους οι Pistols. Μιχέλης, 8, 7, Καραγκιαούρη στην μπάλα. Μια πολύ όμορφη νόλου πάσα. Θα στοχίσει όμως από τον Ευαγγελίδη. Δύο φορές κιόλας. Ίσως ήταν ένα καλάθι που θα έκρινε πολλά εδώ πέρα. Ένα φάουλ από τους Pistols. Δεν είναι ακόμα συμπληρωμένα, είναι το τρίτο. Μπορούν να δώσουμε να ζητάει time out η ομάδα των Pistols. Επιστρέφουμε σε λίγο. 3:57 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. 60:59. Ο Βάσκος με την μπάλα. Πάρει ένα screen, θα μπει. Κερδίσει το φάουλ, θα πάει στις βολές. Ήταν και το τελευταίο φάουλ των Pistols. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα για άλλη μια φορά θα είναι βολές. Εύστοχος ο Βάσκος. Θέλει άλλη μια τώρα και θα ευστοχίσει και σε αυτή. Ανοίγουν 62-59. Η ομάδα του μπαίνει μπροστά με 3 πόντους. Αυτίδης. Θα ζητήσει ένα σκληρό τον Καραγκιαούρη. Ο Αυτίδης ξανά με την μπάλα. Αυτίδης μπαίνει μέσα. Κερδίζει το φάουλ με το σώμα. Εκτελέσει τώρα 2 βολές. Πάρα πολλά φάουλ στο παιχνίδι. Σίγουρα φαινόταν από νωρίς ότι θα πάει στη δύναμη. Πάρα πολλές επαφές. Οι δύο ομάδες πραγματικά τα έχουν δώσει όλα. 3:33 ακόμα για τη λήξη. Εύστοχος ο Αγγλίδης στην πρώτη, θα κάνει το 62-60. Εύστοχος και στη δεύτερη. 62-61. Βογιατζής δίνει στον Δημητριάδη τον πρόδρομο. Δημητριάδη τον πρόδρομο. Θα κάνει μεταφορά. 3:16 ακόμα. Οι Pistols βγάζουν μια μεγάλη άμυνα εδώ πέρα. Τρέχει κιόλας ο Αγγλίδη να βρει απροετοιμάσει την άμυνα. Βρίσκει μέσα το Καραγκιαούρη. Αγγλίδης, θερμιστικό rebound, Μιχέλης. Δίνει μέσα στον Ευαγγελίδη. Μια πολύ όμορφη προσποίηση. Καραγκιαούρη θερμιστικό. Πολύ ορκία πραγματικά εκεί πέρα από τους Pistons. Δεν καταφέρουν όμως να σκοράρουν. Τα αμυντικά rebound είναι κάτι που πληγώνει στους Σιμότζι. Yeah.
Πάσκο. Μουσέλης έτοιμος να τελέσει τώρα δύο βολές, 62-61, ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. Ενώ μπαίνει και ο Κρυσανίδης για τα τελευταία 2-52. Εύστοχος ο Μιχέλης στην πρώτη, θα κάνει 62-62. Εύστοχος και στη δεύτερη, στη πίστολη είναι πάμε για έναν πόντο, 62-63. Ο Γιατζής, κοιτάζει τις επιλογές του, δίνει στο Δημητριάδη τον πρόγραμμο. Θα σταματήσει, θα σουτάρει, θα αφαιρθήσει το επιθετικό rebound, όμως είναι εκεί πέρα ο Πεζαδάμης. Θα βρει μια πάσα μέσα, Κυρσανίδης, ένα σουτ, άστοχο. Καλαϊτζής θα μαζεύει το αμυντικό rebound. Τρέχει και για την ομάδα των Πίστολς, να δούμε θέλει να κάνει το post post, δείξει το Μιχέλη. Περέμιση το ρυθμό τώρα, Βαγγελίδη στον Αγτζίδη. Δεν τον αφήνει να πάει αριστερά. Ο Αγτζίδης μια πάσα στον Μιχέλη και αυτός τον Ευαγγελίδη, μοστάρ για τρεις, άστοχος. Δεν καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound το Καλαϊτζίδης εδώ πέρα. 2-0-6 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. 62-63 μπροστά οι Pistols. Δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι και τους δικαιώνει αυτό στα τελευταία λεπτά. Για τρεις και έστοχος είναι ο Βογιατζής. 65-63. Τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Αγτζίδης τώρα, θέλει να πάει αριστερά, δίνει στο Μιχέλη, κάνει μια προσποίηση αριστερό, θα βρει ξανά τον Ευαγγελίδη, άστοχο και αυτό, 0-2 μεγάλα αυτού από τον Ευαγγελίδη, δεν κατάφερε να εξοχίσει κάποιον, γιατί σταματάει, στάρ για τρεις, αστοχή όμως, και στην επαναφορά κάνει το φάουλ, ένα κακό φάουλ, στέλνει στις βολές τον Μιχέλη, που και αστοχή, και θέλει και 1,5 λεπτό, είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. 65-63, ο Μιχέλης τώρα έχει την ευκαιρία να σε παρήσει ξανά. Μιχέλης, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Εύστοχος. Πρέπει να έχει βάλει αρκετούς πόντους από πολλές σήμερα ο Μιχέλης. Εύστοχος και στη δεύτερη, 65 όλα, 1,5 λεπτό ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού. 90 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να δούμε ποια ομάδα θα βάλει τα μεγάλα σου. Ποια ομάδα θα κάνει τη σωστή πάσα, το σωστό κόψιμο. Φάουλ κερδισμένο από τον Κρυσανίδη. 1-20 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Πολύ κρίσιμες αυτές οι βολές. Κρυσανίδης έτοιμο να εκτελέσει τώρα την πρώτη βολή. Εύστοχος. Θα κάνει το 66-65. Άλλη μία βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. 67-65. 1-21 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Μεγάλες βολές από τον Κρυσανίδη τώρα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Pistols. Ένα 21 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ρωσίδης θα κατεβάσει την μπάλα για τους Pistols. Τώρα στον Καλαϊτζίδη και αυτό στον Αγτζίδη. Καραγκιαούρη ζητάει την μπάλα στο low post. Μάχη εκεί πέρα, θα κερδίσει το βάλτα. Εστοχίζει κιόλας. Μετράει το καλάθι. 67-67. Καραγκιαούρης τώρα μπορεί να βάλει μπροστά την ομάδα του.
ένα λεπτό και 8 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ευστοχή, 67-68 μπροστά οι Pistols. Βογιατζής θα δώσει τον Δημητριάδη τον πρόωρο, ένα μεγάλο τρίποντο. Κάνει το 70-68. Απαντάει άμεσα στο Καραγιαούρη, 55 δεύτερα ακόμα για τη λήξη. δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αγγζίτης κατεβάζει η μαρκάρα από τον Κυρσανίδη. Αγγζίλης για το Σάρι, ο Σίδης ζητάει την μπάλα, ο Αγγζίλης θα την πάρει, μπαίνει μέσα, θα δώσει το Ροσίδη, θα πάρει ένα φουτ για 3, σέρμπολ, το αμυντικό rebound από τον Τζαδάμι, θα πάρει και το φάουλ. Θα πάει στις βολές, 33 δεύτερα ακόμα. Αν ευστοχίσει και στις δύο, θα πάρουν ένα μαξιλαράκι 4 πόντων η ομάδα του. Δύο κατοχές. Πολύ κρίσιμες αυτές οι βολές τώρα για το που θα καταλήξει το παιχνίδι. Άστομα στην πρώτη. Το σημαίνει ότι οι Pistols θα έχουν σίγουρα ευκαιρία να σοφαρίσουν. Έστομα στη δεύτερη. 71-68, 33 δεύτερα, επιστρέφουμε σε λίγο. Μπροστά θα πάρουν την μπάλα οι Pistols. 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλά η Τζίδη στην επαναφορά, θα δώσω τον Αλτζίδη. Αλτζίδη θα μπει μέσα, θα δώσω τον Ευαγγελίδη, θα στοχίσει για άλλη μια φορά από κοντά. Είναι κάποια εύκολα καλάθια που τελικά φαίνεται να κοστίζουν τους Pistols. Κυρσανίδη, θα δώσω τον Βογιατζή, 17 δευτερόλεπτα. Οι Μότζοι προσπαθούν να ξοδέψουν τον χρόνο. Ένα φάουλ, 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κοντζαδάμις θα πάει στις βολές. Μία να είναι εύστοχη, είναι ένα μαξιλαράκι που δύσκολα μπορούν να καλύψουν οι Pistols. Άστοχη πρώτη, 71-68, 11 δεύτερα ακόμα. Αν αστοχήσει, ετοιμαστείτε για δραματικό φινάλε. Τζαδάμις, έφτιαχε η δεύτερη βολή, 72-68, 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Αντζίδης θα δώσει την μπάλα στον Καραγκιαούρη, και αυτός ο Δαναντή θα σουτάρει για 3. Αστοχή, θα μαζέψει το αμυντικό rebound emoji και θα πάρουν και την νίκη. 72-68 νικητές emoji. Καλό σας βράδυ.